Είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας όπου μας προσφέρει γνώση, πληροφόρηση για επικοινωνία και ηλεκτρονικό εμπόριο. Πιστεύω ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το Facebook, αλλά με κάποια προσοχή μερικές φορές, να μην κάνουμε κατάχρηση, γιατί μπορεί να κρύβει και πολλές παγίδες. Μπορεί το Facebook να είναι τόσο ωραίο, αλλά έχει και κακά, σίγουρα. Λοιπόν, το ένα, ας πούμε, είναι ότι έγκαμε τα μαθήματά μας για να κάτσουμε στο Facebook. Το Facebook καταστρέψε τη ζωή μου. Δεν με αφήνει να σκευάζω, είμαι όλη μέρα Facebook. Το Facebook είναι μποσκόγιο. Χρειάζεται να κάνουμε περιορισμένη χρήση του Facebook με μέτρο, γιατί μπορεί να κρύβει και πολλές παγίδες. Για παράδειγμα, έχουμε ακούσει κατά διαστήματα και πολλά εγκλήματα που έχουν γίνει μέσω του Facebook, μέσω του ίντερνετ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πιστεύω ότι το Facebook δεν είναι πολύ καλό, γιατί ξενυχτά. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Το Facebook πλέον κατάντησε να είναι ένας κόσμος που ζουν όλοι μέσα, ένας εικονικός κόσμος που εγκλωβιστήκαν όλοι. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται και δυστυχώς βγαίνουν στοιχεία που ίσως παραβιάζουν την προσωπικότητα του καθενός. Είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Από εκεί μπορούμε να πληροφορηθούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να αγοράσουμε διάφορα πράγματα εύκολα. Αντίθετα όμως, μπορούμε να βρεθούμε σε ένα διέξοδο, αφού πολλοί εκμεταλλεύονται αυτή την ευκολία με διάφορους τρόπους.